Ώρα εκεί πέρα. Θέλω να σου ρωτήσω από πού το πήρες, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να μου πεις. Από την Ελλάδα, καταρχήν. Από ένα μαγαζί του κέντρου. Α, εδώ, εντάξει, στην Αθήνα. Δεν είναι. Ναι. Α, μάλιστα, πολύ εντυπωσιακό. Ναι. Και το όλον, και το όλον. Thank you. Πού είστε καλεσμένοι, Όλγα μου, πού είστε. Εγώ είμαι η Μπατσελορέτ. Α, είσαι η ίδια. Η ίδια. Τι παντρεύεσαι. Ήρθα. Παντρεύομαι. Μπράβο, να ζήσετε, Όλγα μου. Ναι, 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 είμαι πολύ μικρή. Είμαι μικρή. Πιο μικρή από ότι είμαι. Είσαι μικρή. Ναι, και. Πόσο μικρή, δηλαδή. Και είμαστε πολύ ερωτευμένοι με το δικό μου. Κάνω πρόταση γάμου, το αποφάσισα. Λέω, εντάξει, είμαι full on. Ήταν τη στιγμή, ήσασταν εκεί πέρα λίγο καιρό μαζί, α πούμε, και τίποτε. Πάμε να το κάνουμε. Ναι, ναι, έτσι ήταν. Πολύ ωραίο, το επεισόδιο. Λοιπόν. Οπότε, επειδή λόγω του μικρού της ηλικίας κάνουμε κάτι φρέσκο, κάνω βασικά κάτι φρέσκο σαν μπατσελορέτ. Ναι, ναι. Έχω κλείσει το rooftop ενός lifestyle ξενοδοχείου που το έχουν φίλοι. Mm-hmm. Και κάνουμε μια παρτάρα, Κατερίν. Καταπληκτική, Κυρίες μου, βαθμολογήστε. Κοίτα. Εντάξει. Δεν είναι και οι υψηλότερες βαθμολογίες που βάλαμε. Όχι. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει. Θα το δικαιολογήσουν όμως, εγώ είμαι σίγουρη. Για πάμε. Τζορτζίνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, θα σου πω. Δεν μου αρέσει το γυαλί με αυτό το φόρεμα. Θα προτιμούσα αντί να φοράς τις κάλτσες, να φοράς μια σκέτη καλτσοπέτα στο ένα πόδι. Θα ήταν λίγο πιο σεξι, πιο έτσι. Okay. Θα μου αρέσει και δεν μου αρέσει και το πρόβατο γουνάκι που έχεις με αυτό το φόρεμα. Μ' αρέσει σαν σκέτο μόνο του. Δεν μου κολλάει αυτό, δεν μου αρέσει με αυτό το φόρεμα. Οκ. Okay. Ναι. Θα πας τώρα στη θέση σου εκεί μπροστά στους κριτές, Ολγή μου. Yes. Γεια σας. Και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σκουλό. Τρώω όλα μαζί αυτά, πώς τα έδεσες. Καλτσοδέτα, το ρομαντικό το ρούχο το οποίο σου είναι και λίγο κοντό, θέλει λίγο πιο μακρύ. Και αυτό το μπουφάν... Εγώ θα το φορούσα και έτσι. Ναι, μάνα μου, αλλά όχι με αυτή την καλτσοδέτα. Ναι, όχι, δεν. Όχι με αυτή την καλτσοδέτα, ούτε με αυτό το παπούτσι, ούτε με αυτό το μπουφάν. Φόρα αυτά τα γυαλιά, πιο μακρύ το ρούχο, βάλε ένα πιο κοντό καλτσάκι, βάλε άλλο πέδιλο, να το καταλάβω. Τώρα είναι όλα μαζί λάθος, ρε εσύ. Γι' αυτό σου λέω, εσύ που είναι και η δουλειά σου, πώς το έκανες αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα σε αυτό το παιχνίδι να λέμε ότι επειδή είναι η δουλειά μου. Το αντιλήφθηκα έτσι. Ενώ ότι δεν έχει σχέση με τη δουλειά μου αυτό, έχει σχέση με το προσωπικό μου στυλ. Μου άρεσε και το έβαλα. Εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός, όχι ότι μου πέφτει λόγος, αλλά ήθελα να το πω. Για την ηλικία σου. Για την ηλικία μου. Για το νεαρό της ηλικίας μου συγκεκριμένα. Σωστό. Βάλε και ένα βαθμό. Δεν είναι ωραίος συνδυασμός. Φτηνένει όλο το ντύσιμο πάρα πολύ. Η ζαρτήρα το κάνει ακόμα πιο φτηνό. Άστο. Να είχαμε να λέγαμε. Είναι πολύ λάθος. Εντάξει. Πάμε στην Ηλιάνα. Λοιπόν, Όλγα μου, για βγάλε λίγο τα γυαλιά έτσι, να εκταχτούμε ωραία. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Ήμουν σίγουρη ότι από κάτω υπάρχει έτσι ένα κάποιο μακιγιάζ. Λοιπόν, βγάλε και τον μπουφάν σου, σε παρακαλώ. Να δούμε κάπου και την τσάντα που κρύβεται και τη βλέπω εκεί κρέμεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Όλγα μου, από το φόρεμα και πάνω, εξαιρετικό. Πολύ ωραίο το μακιγιάζ, τρομερή η λεπτομέρεια στο eyeliner. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σκουλαρίκι. Και το φόρεμα είναι υπέροχο και μ' αρέσει που κάνει αντίθεση σε σένα για το χαρακτήρα σου που δεν μας έχει συνηθίσει ότι είσαι έτσι γλυκανάλατη. Η τσάντα σίγουρα δεν είναι ωραία. Είναι και απογευματινή, δεν είναι καν βραδινή για το look που έχεις βάλει. Και όσο και αν θέλεις να το κατεβάσεις και να το κάνεις έτσι πολύ trendy, καμιά φορά γίνεται και λίγο στολή. Το μπουφάν είναι τελείως ατέριαστο. Θα ήθελα όμως κάτι λευκό. Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρακαλώ, επειδή Όλγα μου θεωρώ ότι έχεις κάνει τη μισή δουλειά, θα πάμε εδώ. Ωραία. Τα λάθη για μένα είναι η καλτσοδέτα και το παπούτσι, τα πιο έντονα. Ναι. Μπορώ να τα δεχτώ μόνο αν υπάρχει χιουμοριστική διάθεση.
Okay. Αν δεν υπάρχει χιουμοριστική διάθεση, για να το φέρεις πιο κοντά σε σένα, θα έβαζα ή ένα οπακ λευκό καλσόν με οπακ, με μία λευκή γόβα, ούτως ώστε να κάνει ένα πολύ μακρύ λευκό πόδι, είτε μία λάτεξ μπότα λευκή, πάρα πολύ ψηλή, που θα ήταν πάρα πολύ κοντά σε σένα. Και τον τζάκετ αυτό θα έπρεπε να είναι 10 μεγέθη μεγαλύτερο. Θα μπορούσε αυτό το look να είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα σου βάλω 2. Εντάξει. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα μας. Να είστε καλά. Παίρνεις τη θέση σου. Τέλεια.